Και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Παπασταύρου. Μόλις τελείωσε η συζήτηση στη Βουλή και απελευθερωθήκαμε. Έκτη μέρα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Να ξεκινήσουμε με αυτό ένα πρώτο σχόλιο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, οι δηλώσεις είναι συνεχείς. Να θα τις δούμε σιγά σιγά. Κοιτάξτε, διαψεύστηκαν οι όποιες προσδοκίες υπήρχαν από τη διαπραγμάτευση Ουκρανών και Ρώσων, όπως αναμένονταν και το είχαμε πει αυτό, και υπάρχει κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης πλέον εντός πόλεων. Βλέπουμε τι γίνεται στο Χάρκοβο. Υπάρχει μια προέλαση στα νότια, μια δυσκολία των Ρώσων ιδίως στο βορρά, πέριξ του Χάρκοβου και του Κιέβου. Αλλά βεβαίως ένταση και πάρα πολύ βία και επίκειται ανθρωπιστική κρίση πλέον. Επομένως, κύριε Κερίδη, και από τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών που προγραμματίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες όπως μας έρχονται από τα διεθνή πρακτορία για αύριο, δεν περιμένετε κάτι? Οι προσδοκίες είναι χαμηλές από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πολύ χαμηλές, διότι ξέρετε, αυτά τα οποία θα μπορούσαν να συζητήσουμε με τη Ρωσία, τη φιλανδοποίηση, την μη είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, τα είχε πάρει ο Πούτιν λίγο πολύ πριν την εισβολή. Κατά συνέπεια τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να του δώσει η Ουκρανική κυβέρνηση, να αυτοκτονήσει η ίδια και να παραιτηθεί υπέρ του, δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, με πολύ μεγάλη κλιμάκωση της ρωσικής πίεσης, βομβαρδισμών, βίας και ούτω καθεξής. Και για λόγους τιμής πολύ δύσκολα κάποια από τις δύο πλευρές θα έκανε πίσω. Ούτως ή άλλως είναι σαφής η όρη που θέτει ο Ρώσος πρόεδρος, προκειμένου τουλάχιστον να δούμε μια αποκλιμάκωση εκεί στην... Απαράδεκτη όρη, πρέπει να το λέμε πάντα, απαράδεκτη όρη απέναντι σε ένα ελεύθερο ανεξάρτητο κράτος, έθνος των Ουκρανών, το οποίο δέχεται αυτή την απολύτως αδικαιολόγητη, παράλογη και εκτός κάθε έννοιας δικαίου επίθεση. Ναι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως εξελίσσονται, ο Ρώσος πρόεδρος θεωρείται ότι εκτίμησε λάθος την κατάσταση, θεωρούσε ενδεχομένως ότι μέσα σε 48 ώρες θα έχει καταλάβει, δεν ξέρω αν εκτιμούσε ότι θα έχει καταλάβει τον Ντονμπάς ή ολόκληρη την Ουκρανία, και γιατί τον βλέπουμε, τουλάχιστον αυτό που έρχεται ως είδηση και ως πληροφορία, αυτό που λαμβάνουμε είναι ότι είναι πολύ εκνευρισμένος, ξεσπάει σε στενούς του συνεργάτες, και επειδή κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τον Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν ξέρω αν εσάς σας φοβίζει και λίγο αυτό. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι ένα πολύ κλειστό σύστημα εξουσίας, ενός ανδρός αρχή που εξαρτάται και από τις ψυχολογικές διαθέσεις και σκαμπανεβάσματα του ενός. Δεν υπάρχουν τα θεσμικά αντίβαρα, δεν υπάρχει η κοινή γνώμη, δεν υπάρχει η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων που έχουμε εμείς εδώ στην Δύση. Και κατά συνέπεια είναι μια επικίνδυνη κατάσταση ενός ηγέτη που φαίνεται απομονωμένος από την πραγματικότητα, κλεισμένος εδώ και εβδομάδες στο Κρεμλίνο, με τη γνωστή έτσι απόσταση που ο ίδιος, φυσική απόσταση από τους συμβούλους του ο ίδιος επιβάλλει, τα είδατε αυτά στο βίντεο, και με μια, πώς να το πούμε, δυσκολία. Η εικόνα που εκπέμπει είναι ενός ανθρώπου που, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται σε μια κατάσταση επικίνδυνη, να πούμε. Ναι. Το βέβαιο είναι ότι δεν περίμενε την αντίσταση των Ουκρανών. Πίστευε ότι η Ουκρανική κυβέρνηση θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος εντός ωρών ή των πρώτων ημερών. Δεν υπήρξε αυτό. Αντιθέτως, υπήρξε συσπήρωση των Ουκρανών και ακόμα και των πιο ρωσόφιλων, ρωσόφωνων στοιχείων της Ανατολής, στην Ανατολή της Ουκρανίας, στα ανατολικά της Ουκρανίας. Αυτή η επίθεση προκάλεσε ένα αντιρωσικό μένος, μια αντιρωσική συσπήρωση, τέτοια που δεν είχαμε δει στο παρελθόν εντός Ουκρανίας. Και βεβαίως ήρθαν και οι κυρώσεις. Και εκεί, αν πίστευε ότι μπορούσε, κύριε, να κρατήσει τη Δύση. Θα ζητήσω και προς σας κατανόηση, όπως ζήτησα πριν από τον κύριο Κορκίδη. Το είπαμε ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Θα πρέπει να συνδεθούμε με την Εστονία. Κάνουν κοινές δηλώσεις αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός και η Εστονή Πρωθυπουργός. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον καθηγητή, τον κύριο Κερίδη.
Παρακολουθήσαμε, κύριε Κερίδη, την συνέντευξη τύπου. Εντάξει, προφανώς δόθηκε στην Εστονία, η οποία μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία, για να ασκηθεί και μια περαιτέρω πίεση στην Ρωσία. Με αφορμή τα όσα είπε ο Γιένς Στόλτεμπεργκ. Όχι για πίεση. Κοιτάξτε, η Εστονία είναι η πιο ευάλωτη χώρα. Είναι το πιο προκεχοημένο φυλάκιο, να πούμε, το ΝΑΤΟ. Μοιράζεται σύνορα με την Ρωσία. Έχει μια μεγάλη ρωσική μειονότητα στο εσωτερικό της και αισθάνεται το περισσότερο έντρομη από τα γεγονότα στην Ουκρανία. Είναι μια πρώην Σοβιετική Δημοκρατία η ίδια από την εποχή του Στάλιν μέχρι το 1991 και κατά συνέπεια νιώθει ασφιχτική την πίεση του Πούτιν. Δεν είναι η πίεση του ΝΑΤΟ στον Πούτιν, είναι η πίεση του Πούτιν στις χώρες της Βαλτικής κατεξοχήν, συνολικά θα σας έλεγα, διότι είχαμε τις απειλές για πυρηνικά χτυπήματα, είχαμε πολλά το τελευταίο διάστημα. Εδώ και κύριε καθηγητά, τώρα λίγο νωρίτερα είχαμε την είδηση ότι ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών ετήθηκε την αεροπορική συνδρομή του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι ο επόμενος στην σειρά της Ρωσίας θα είναι η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εσείς αυτό το καμπανάκι που χτυπάει ο Κούλεμπα, πώς το ακούτε? Εγώ το ακούω με πολύ προσοχή, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το έχουν ακούσει με πάρα πολύ προσοχή όλοι στην Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την κινητοποίηση και αυτή την αλλαγή στάσης. Πράγματα που τα συζητούσαμε δεκαετίες γίνονται μέσα σε λίγες μέρες. Η γεωστρατηγική αφύπνιση της Γερμανίας με το διπλασιασμό του αμυντικού της προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο ο καγκελάριος Σόλς και βεβαίως τη συζήτηση στη Σουηδία και τη Φιλανδία για ένταξη στο ΝΑΤΟ, την Ελβετία που βγαίνει από την παραδοσιακή της ουδετερότητα και όλα αυτά. Στην Ευρώπη υπάρχει τρομερή αγανάκτηση με αυτά που γίνονται και απογοήτευση. Υπάρχει το αίσθημα ότι ο Πούτιν μας κορόιδεψε, ιδίως στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Σόλς, και υπάρχει και το αίσθημα του φόβου, ότι εδώ δηλαδή έχει ανοίξει η πόρτα της κολάσεως, έχει αλλάξει ο κόσμος προς το πολύ χειρότερο, με την επιθυμία του Πούτιν να μας επιστρέψει στα χειρότερα του 20ου αιώνα και του 19ου αιώνα, και κατά συνέπεια πρέπει να αντιδράσουμε. Γι' αυτό και βλέπετε παίρνονται οι αποφάσεις με καταιγιστικό ρυθμό. Υπάρχει αυτή η αντίδραση στο οικονομικό μέτωπο από τους Ευρωπαίους, πιστεύοντας ότι μπορούν να κλονίσουν τη ρωσική οικονομία με το υπερόπλο που είναι οικονομικά η Ευρώπη. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά προς το παρόν υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει, ότι ο Πούτιν υποτίμησε τον εχθρό, τη Δύση και βεβαίως και την Ευρώπη, θεωρώντας ενδεχομένως ότι βρίσκεται σε παρακμή και δεν θα μπορούσε να απαντήσει συγκροτημένα και γρήγορα και ομόφωνα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στα πυρηνικά, είναι μαζί μας και η Μαρία Κονταξίτη. Βλέπουμε, Μαρία, θα μας δώσεις και τις ειδήσεις και συμμετέχεις και εσύ στη συζήτησή μας. Ο Ρώσος Πρόεδρος, αφού συμβουλεύτηκε και τη στρατιωτική του ηγεσία, έθεσε σε υψηλή ετοιμότητα τις πυρηνικές δυνάμεις της χώρας. Αυτή είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ίσως μπορείτε να μας το εξηγήσετε, και αν είναι μια ρεαλιστική απειλή ή δείχνει το πόσο στραβά έχει πάει μέχρι τώρα για τον Ρώσο Πρόεδρο η επίθεση αυτή. Ναι, δείχνει και τα δύο, και προφανώς δείχνει το μέγεθος του παραλόγου στο οποίο έχουμε μπει. Είναι αδιανόητο, διότι η Ρωσία δεν είναι μια μικρή χώρα ταραξίας, όπως είχαμε κατά καιρούς στο παρελθόν, κάποια Βόρεια Κορέα να πούμε. Είναι η μεγαλύτερη χώρα σε έκταση στον κόσμο, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και κατά βάση κεντρικός πυλώνας του διεθνούς συστήματος, και κατά συνέπεια μια τέτοια συμπεριφορά δυναμητίζει συνολικά τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές σύστημα όπως το ξέραμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Γι' αυτό είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή. Τώρα, να πούμε ότι σε αντίθεση με αυτά που πιστεύουν στο Κρεμλίνο και τα πιστεύουν και άλλοι, ότι η Δύση είναι σε παρακμή. Προφανώς η Δύση έχει τα προβλήματά της, έχει τις καθυστερήσεις, τις ολιγορίες, την εσωτερική της σύγχυση. Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία είναι πολύ πιο αδύναμη από ό,τι δείχνει και πρέπει αυτό να ακουστεί. Είναι μια χώρα με μια οικονομία στο μισό της Γαλλίας, στο 1/3 της Γερμανίας το μέγεθος.
Και γι' αυτό βλέπετε, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από τους υδρογονάνθρακες, από έναν και μόνο πλουτοπαραγωγικό πόρο που εξάγει, είναι σχεδόν στη δυτική πλειοψηφία των εσόδων της από εξαγωγές το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και γι' αυτό τη βλέπετε τόσο ευάλωτη στην πίεση που της έχουν ασκήσει τα τελευταία 24 ώρα οι δυτικοί με το κατρακύλισμα του Ρουβιού, με την άνοδο των επιτοκίων, δεν λειτουργεί το χρηματιστήριο και έπεται συνέχεια. Κατά συνέπεια δεν είναι η Ρωσία, η Κίνα, δεν είναι η μεγάλη οικονομία που μπορεί να ανταπεξέλθει. Έχει προφανώς τα πυρηνικά, τα οποία για τη Ρωσία αποτελούν και το μεγάλο χαρτί. Είναι αυτό που την κάνει έτσι στρατιωτική υπερδύναμη. Αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει χάσει πληθυσμό, βρίσκεται σε δημογραφική συρρήκνωση και γύρανση, έχει πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της, έχει ένα ανελεύθερο καθεστώς, καταπιεστικό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου προφανώς, και βεβαίως οικονομικά με αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερα. Η Δύση, αν σοβαρευτεί και χειραφετεί... Μπορεί το ΝΑΤΟ να μην έχει πυρηνικά, κύριε καθηγητά, αλλά έχουν τρία μέλη του. Έχει η Βρετανία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ σωστά το είπατε. Απλώς τα πυρηνικά για μας στη Δύση δεν παίζουν τον ίδιο ρόλο. Δεν χρειαζόμαστε τα πυρηνικά, δεν χρειάζεται η Αμερική τα πυρηνικά για να φανεί μπροστά. Για τον Πούτιν είναι προφανές ότι είναι το μεγάλο του χαρτί. Διότι όταν δεν έχεις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας, όταν δεν παίζεις ρόλο όπως παίζει η Αμερική ή η Κίνα στη διεθνή οικονομία και ο ρόλος σου είναι απλώς να τροφοδοτείς με πρώτη ύλη την Ευρώπη και να την εκβιάσεις στο φυσικό αέριο, προφανώς ένα αποκούμπι στις ονειρόξεις ισχύως που έχεις εκεί στο Κρεμλίνο είναι προφανώς τα πυρηνικά. Γι' αυτό και τα κουνάς σαν σημαία με έναν τρόπο που η σοβιετική ηγεσία επί ψυχρού πολέμου ουδέποτε διανοήθηκε να κάνει. Και αυτό είναι το καινούριο που βλέπουμε τώρα, αυτή η απίστευτη αμετροέπεια που έχει τρομάξει τους δυτικούς και κατεξοχήν τους Εστονούς, εδώ τους Ευρωπαίους που συνορεύουν, γειτνιάζουν με τη Ρωσία. Ναι, και να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ναι, ναι, Μαρία. Αυτό που διαβάζω σε πολλά έτσι, μέσα ξένα είναι ότι θεωρείται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάνει ακόμα το μεγάλο χτύπημα. Δηλαδή δεν έχει χρησιμοποιήσει όλη την πολεμική μηχανή, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο ότι οικονομικά δεν είναι τόσο δυνατός όσο είναι η Κίνα, αλλά πολεμικά θεωρείται από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο. Δεν έχει χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις μέσα στην προσπάθειά του να φανεί ότι αυτό που είπε στην αρχή, ότι πάει να βοηθήσει τον Ουκρανικό λαό και τα αδέρφια του, να ενώσει δύο λαούς αδερφικούς κτλ. Θεωρείται ότι θα το κάνει τις επόμενες μέρες. Είναι αυτή η αίσθηση που δίνεται από τις κινήσεις του, ειδικά σήμερα στο Χάρκοβο και στο Κίεβο. Κοιτάξτε, προφανώς έχει μια υπεροπλία σε σχέση με την Ουκρανία που έχει τα γνωστά προβλήματα στο εσωτερικό της και είναι ένα κράτος στα όρια της αποτυχίας τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί όπως η Πολωνία, για παράδειγμα. Κατά συνέπεια, μετά το 2014 προσπάθησε και την επίθεση της Ρωσίας στην Κρυμαία. Πούλησε ανακατατάξεις στο εσωτερικό, όλα αυτά που έγιναν όλα αυτά. Ναι, προσπάθησε να αποκτήσει κάποια στρατιωτική ικανότητα, η οποία σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με την Ρωσία, η οποία ωστόσο έδειξε αυτά τα προβλήματα επιμελητίας που είχαμε στον στρατό της Ρωσίας, καθώς εισέβαλε, που έμεινε από καύσιμα, που καθυστέρησε, που έδειξε να μην ξέρει πώς να προχωρήσει, υπήρξε μία σύγχυση. Προφανώς ακόμα και στο στρατιωτικό τομέα, με όλες τους εξυγχρονισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια επί Πούτιν, δεν ξέρω πώς στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό και πώς θα τον κρίνουμε σε σχέση με τα δυτικά στάνταρτ. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δίκιο, αυτή τη στιγμή στο Κρεμλίνο η συζήτηση είναι αν θα προχωρήσουμε στο Γκρόζνη, στο μοντέλο Γκρόζνη, για να θυμηθούμε την πρωτεύουσα της λέτε. Την πρωτεύουσα της Τσετσενίας που το 99 ο Πούτιν, πρωθυπουργός τότε, άρτη ορκιστής από τον Γέλτσιν, καθοδόν για την προεδρία και τη διαδοχή Γέλτσιν, ισοπαίδωσε τον Γκρόζνη, ισοπαίδωσε μια πόλη. Βεβαίως ήταν μια μικρή πόλη σε σχέση με το Χάρκοβο του 1,5 εκατομμυρίου ή του Κιέβου των 3,5 εκατομμυρίων. Και βεβαίως δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα και όλα αυτά τα ειδησιογραφικά μέσα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας και καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο αυτές τις φρικαλαιότητες. Κατά συνέπεια υπάρχει αυτή η
η συζήτηση και το ενδεχόμενο πάντα, καθώς το πρώτο σχέδιο δεν του βγήκε. Ναι. Κύριε καθηγητά, γιατί λοιπόν ο Ρώσος πρόεδρος επέλεξε να κάνει μια τόσο μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση που γνώριζε ότι θα τον φέρει σε κάθετη ρήξη με τη Δύση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται? Κοιτάξτε, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι η Ουκρανία δεν επίκειτο, ό,τι και αν λέει η ρωσική προπαγάνδα, να μπει στο ΝΑΤΟ. Ήταν μια παλιά κουβέντα αυτή και σε κάθε περίπτωση για να μπει μια χώρα στο ΝΑΤΟ χρειάζεται ομοφωνία και προφανώς υπήρχαν αρκετά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που δεν θα συνενούσαν σε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό εδώ μιλάμε και για ένα κατακτητικό, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι ώρας, πόλεμο. Καλά, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι το απολύτως κατακτητικό, το απολύτως εκτός κάθε έννοιας. Όσο και να προσπαθεί να μιλήσει για αποναζιστικοποίηση, προσέξτε το τώρα αυτό, σε μια Ουκρανία με έναν πρόεδρο, έχει σημασία ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει μετατραπεί σε εθνικό ήρωα τις τελευταίες μέρες, έγινε μεγάλος ηγέτης, εκεί που μέχρι προχθές κάποιοι τον θεωρούσαν κωμικό. Έτσι είναι, που είναι κωμικό στο επάγγελμα ο άνθρωπος ηθοποιός, όμως έδειξε έναν ηρωισμό και έδειξε και μια ανθρωπιά, ένα πρόσωπο ανθρώπινο με όλες αυτές τις εμφανίσεις του στα social media, σε πλήρη αντίστοιξη με το απόμακρο και το μοναρχικό του, να τον βλέπουμε εδώ, του Πούτιν. Ναι, αλλά επειδή το αποτέλεσμα μετράει, ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να ενώσει τον ουκρανικό λαό. Ναι, όπως δεν είχε ενωθεί μέχρι πρώτη, είναι και αυτό. Ο Πούτιν έχει καταφέρει πολλά. Έχει καταφέρει να αναστήσει το ΝΑΤΟ, που μέχρι χθες το θεωρούσαμε κεφαλικά νεκρό, έλεγε ο Μακρόν. Έχει μετατρέψει τον Σόλτς από έναν λογιστή του Αμβούργου σε Ευρωπαίο στέτσμαν. Έχει πάρει τον Ζελένσκι, με τον οποίο κάποιοι γελούσαν μέχρι χθες και η δημοτικότητά του ήταν σε ελεύθερη πτώση, και τον έχει κάνει εθνικό ήρωα τώρα, γύρω από τον οποίο συσπυρώνονται το σύνολο σχεδόν των Ουκρανών. Έχει, αν αυτά τα θεωρούν επιτυχίες στη Μόσχα, είναι και αυτό η παρενέργεια. Γιατί λοιπόν προχώρησε σε αυτό? Ναι, εκεί νομίζω, να επανέλθουμε σε αυτό, καθώς όλοι καταλαβαίνουν ότι ο Πούτιν είχε κερδίσει αυτά που ήθελε, να μην μπει στο ΝΑΤΟ, να φιλανδοποιηθεί, να παραμείνει εκτός Δύσης η Ουκρανία με μεγάλη ρωσική παρουσία, χωρίς να ρίξει μία πιστολιά. Γιατί μπήκε? Γιατί θέλει κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για έναν ρεβιζιονισμό, έναν αναθεωρητισμό. Μιλάμε για έναν ρεβανσισμό, κάνω την αντιδιαστολή, μια ιστορική εκδίκηση για την Σοβιετική ήττα στον ψυχρό πόλεμο και για την βίαιη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Είναι αυτή η γενιά των 70ρηδων σήμερα ηγετών στην Ρωσία, κατεξοχήν του Πούτιν, που τότε ήταν 40 χρονών, έζησαν αυτή τη διάλυση ως τεράστια τραγωδία, το έχουν πει και το έχουν ξαναπεί, και θεωρούν ότι σήμερα, το 2022, με αυτές τις ολιγορίες και τις αδυναμίες της Δύσης, μπορούν να εκμεταλλευτούν το κενό που άφησε η Αμερική για να ξαναγράψουν την ιστορία και να ξαναχαράξουν τα σύνορα με αυτούς τους βίους κατακτητικούς πολέμους. Η δικιά μας η δουλειά είναι να τους σταματήσουμε. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς εκτιμάτε ότι θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες σε αυτό που παρακολουθούμε, φρικαλαιότητες τις αποκαλέσατε. Βλέπουμε καθημερινά με τη βοήθεια και της τεχνολογίας από τα διεθνή πρακτορία να μας έρχονται εικόνες μέσα από τις οποίες βλέπουμε πόλεις ουκρανικές να ισοπεδώνονται. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ξεριζώνονται κυριολεκτικά, γιατί το ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω είναι το εξής. Ενδεχομένως ο Ρώσος πρόεδρος να την κατακτήσει την Ουκρανία σε ό,τι έχει να κάνει με τα εδάφη. Πόσο μπορεί όμως να ελέγξει τον ουκρανικό λαό? Είναι περίπου 45 εκατομμύρια. Όσοι και να υπολογίσουμε ότι μπορεί να φύγουν, 5-10 θα μείνουν άλλα 35 εκατομμύρια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει τη δημοκρατία. Την έχουν βιώσει, έχουν ξαναπεράσει τα δύσκολα μέχρι το 2014. Ποια είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα αυτή και για την Ευρώπη, βέβαια, κατ' επέκταση?
Το λέτε πολύ σωστά ότι η εποχή μας δεν μπορεί, δεν αντέχει αυτοκρατορίες. Διότι υπάρχουν οι εθνικές ιδέες, υπάρχει ο εθνικισμός των Ουκρανών που θα καταστήσει την κατοχή και τον έλεγχο της Ουκρανίας από τους Ρώσους μια πάρα πολύ ακριβή υπόθεση. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ μην έχουμε τώρα καμιά αμφιβολία, ο κόσμος άλλαξε. Έχουμε μια μεγάλη βαθιά ρήξη Ρωσίας-Δύσης από τη μια. Προφανώς χαίρεται η Κίνα, η οποία βλέπει το πρόβλημα να μετατοπίζεται από τον Ειρηνικό στην Ευρώπη και τη Ρωσία να την πλησιάζει έχοντας την ανάγκη ακόμα περισσότερο. Άρα έχουμε μια βαθιά τομή μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Έχουμε το τέλος της ρωσικής, της οποιαδήποτε ελπίδας ρωσικής δημοκρατίας, διότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε περαιτέρω στραγγαλισμό των ελευθεριών των Ρώσων. Έχουμε μία αφύπνιση της Ευρώπης, μία πιο δύσκολη περίπλοκη κατάσταση στην Αμερική, όπου ο Μεν Μπάιντεν βεβαίως είναι στη σωστή γραμμή, αλλά υπάρχουν και άλλες φωνές στο εσωτερικό και ένας κλιμακούμενος απομονωτισμός που τον τροφοδοτεί κυρίως ο Τραμπ, και άρα δεν ξέρουμε πού θα πάει η Αμερική με τις εκλογές του Νοεμβρίου, πράγμα που κάνει τους Ευρωπαίους ακόμα πιο ανήσυχους και ακόμα πιο σε εγρήγορση να χειραφετηθούν για να προλάβουν να φτιάξουν τις άμυνες εκείνες, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την αστάθεια. Άρα έχουμε έναν καινούριο κόσμο, μια τρικυμία πραγματική. Έχουμε μια πλήρη απονομιμοποίηση εδώ στην Ευρώπη, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, της οποιασδήποτε ιδέας εντός Δύσης για ρεβιζιονισμούς. Αυτό αφορά τον Ερντογάν, ο οποίος μας τα είχε πει έτσι πολύ το προηγούμενο διάστημα, αλλά θα δυσκολευτεί να τα ξαναπεί τουλάχιστον για ένα πρώτο χρόνο. Είναι πολύ κρίσιμο το κόστος των ενεργειών του Ρώσου Προέδρου να είναι μεγάλο για να πάρουν το μάθημα, το μήνυμα και άλλοι επίδοξοι, φιλόδοξοι μιμητές του ότι, ξέρετε, εάν κλειδωνιστεί η ρωσική οικονομία, καταλαβαίνετε τι μπορεί να πάθει μια οικονομία πολύ μικρότερη και πολύ πιο ευάλωτη όπως η τουρκική σε περίπτωση. Είναι λοιπόν σημαντικό όλο αυτό της Ευρώπης, αυτό που προσπαθεί σήμερα να κάνει η Ευρώπη με όλες τις καθυστερήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα που τρέχει, να το προχωρήσουμε μπροστά. Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι η ανασύσταση της Δύσης θα φέρει σε δίλημα και την Τουρκία, η οποία βρίσκεται ούτως ή άλλως σε δυσχερή θέση. Έχουμε μέρες να τα συζητήσουμε αυτά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, σας πιέζει και εσάς, από ό,τι μου λένε και από το κοντρόλ. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία αυτή που είχαμε.